our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Στο Δημήτρη τον Μπουφάντα. Κοπέλα μου είσαι όμορφη. Κοπέλα μου είσαι όμορφη. Αγιά μου. Το οποίο ήταν λάθος και είναι κρόκο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπημένα μου κορίτσια, αγαπημένα μου. Λοιπόν, τι να πω, με τι να πρωτοξεκινήσω, ότι κάνει πάρα πολύ κρύο, οπότε αν είσαστε κάπου έξω ντυθείτε καλά γιατί έχει ψόφο. Αν και λέω ότι θα φτιάξει ο καιρός από αύριο, μεθαύριο, άκουσα ότι θα φτιάξει ο καιρός. Εγώ όπως καταλαβαίνετε είμαι στο σπίτι με τα μωρά τα μικρά εδώ πέρα, εδώ κάλτσες για να ξεκινήσω να μαζεύω καλτσούλες. Και ξεκινάω σκούπα, θα ξεκινήσω να βάλω μία ηλεκτρική στα δωμάτια των παιδιών, να τους ετοιμάσω κρεβάτια και αυτά. Σήμερα θα τους φτιάξω κάτι πάρα πολύ γρήγορο και κάτι που δεν σας έχω δείξει, οπότε αν είστε σε αυτό το κανάλι και βλέπετε τώρα αυτό το βιντεάκι, περιμένετε το μεσημεράκι γιατί ετοιμάζω mac and cheese. Μου το είχε ζητήσει νομίζω μία κοπέλα να το φτιάξω, οπότε ευκαιρία είναι τώρα που... Δεν έχω, από χθες έφτιαξα μια κρεατόσουπα, έχει μείνει λίγο, λογικά θα φάει ο μικρός μόνο κρεατόσουπα γιατί δεν είναι πολύ φαν του τυριού, οπότε δεν ξέρω αν θα το φάει το mac and cheese. Αλλά γενικά ναι, ξεκινάω με δουλίτσες, λοιπόν σας αφήνω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να μιλήσουμε, να πούμε πάρα πολλά. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με δουλίτσες για αρχή και τα λέμε όλα στην πορεία. Εδώ έχω και ο Δημήτρη, άκου κάτι τέτοιο να μαζέψω εδώ των αγγλικών του. Έχω δουλειές αρκετές. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε. The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Καλά μου μαζί. Α, ωραία, ωραία. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Α, οκ. Όλα καλά. Μα, στο κεφάλι θα σου κάνουν αξονική. Α.
μυαλό σίγουρα. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει. Τι άλλο, καλά. Καλά, να πάρω λίγο λίγο για τον μικρό, το ζήταγε. Ναι, το ζήταγε. Το ξέρω, το ζήταγε και ο Δημήτρης. Να, όλα καλά. Άντε, φιλάκια πολλά, μιλάμε μετά. Επίσης, φιλάκια. Μανούλα. Μανούλα, αξιανεκτίμητη μανούλα. Τις μανούλες θα τις προσέχετε και να τις αγαπάτε. Δεν έχω να πω πολλά, η μανούλα μου. Μανούλα μου. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, την κάμερα. Λοιπόν, άμα σας πω ότι έχει περάσει η ώρα και είναι μεσημέρι και η ώρα, έχω μαζέψει δωμάτια, έχω σκουπίσει, το μόνο που μου έχει απομείνει είναι το μόνο που μου έχει απομείνει το σίδερο. Αλλά το μεσημεράκι θεωρώ ότι θα ξεκινήσω να σιδερώνω. Μπέλα, πάμε. Το τι σκουπίδι έβγαλα, φαντάζεστε, περιμένετε εδώ να πάρω το κινητό μου. Εννοείται δεν έχω βαφτεί έτσι. Αφήνω και τη σκούπα. Έλα εδώ μικρό μου. Έλα εδώ εσύ μικρούλα μου. Λοιπόν, έλα, έλα μπελάκο, πάμε, πάμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Βγες έξω το δωμάτιο, κλείνω τις πόρτες. Γιατί αυτή μπορεί να μπει μέσα και να πάει να κάνει άπλυτα, χαμός, έτσι, από άπλυτα, χαμός, το ζητάω. Έλα μπελάκι, έλα. Έλα κορίτσι μου, έλα κάτω. Λοιπόν, και πάω να πάρω τα παιδάκια μου, να έρθουμε σπίτι και ξεκινάμε να φτιάχνουμε. Έχω καθαρίσει και το κοριτσιά.
πόσο καιρό το έψαχνα αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καιρό το έψαχνα. Νομίζω ότι το είχα πετάξει και το βρήκα τελικά, το είχαν βάλει τα παιδιά κάπου αλλού. Να πιω φώτα, να πιω νερό. Πρέπει να πάω και κόσμος πως να αλλάξω του Δημήτρη αυτό, τώρα ίσως πάω αύριο, δεν ξέρω γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Οπότε αυτά, σας αφήνω και επιστρέφω με τα παιδάκια μου για να κάνουμε mac and cheese. Η σούπα, ζεστή, ωραία! Μαριλάκι, δεν θέλεις να σου βάλω ζεστή σουπίτσα? Όχι. Άρα θα φάω εγώ σούπα και... Και ο Δημητράκος μου θα φάει σουπίτσα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, μείον ένα. Γιατί ο παππής σήμερα έχει βούλη και το είχα ξεχάσει εντελώς. Οπότε τα mac and cheese θα τα φτιάξω την ώρα που θα επιστρέψω με το Βάμπι. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς γενικά, πώς τα πάτε με τα μπουφάν? Τα πάτε καλά με τα μπουφάν? Δηλαδή, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Εμείς το πρωί που φεύγουμε, 5 βαθμούς, με 10 βαθμούς, γενικά με το χειμώνα, δεν φοράμε μπουφάν. Πρέπει να έχει γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα για να φορέσει ο Μπάβης και η Μαρίλια μπουφάν στο σχολείο. Δεν μου φοράνε μπουφάν. Μπορεί να φορέσουν ζακέτα και από πάνω να φορέσουν, ας πούμε, ένα γυλαίκο. Αλλά γενικά μπουφάν δεν φοράνε. Μήπως εγώ μεγάλωσα πάρα πολύ, ρε παιδιά, και κρυώνω. Έχω γίνει κρυουλιάρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάθε πρωί τσακωνόμαστε. Ο τσακωμός μας, γενικά, ο τσακωμός μας είναι η ώρα που φεύγουμε για το σχολείο, γιατί έχω ξυπνάω από τα μαύρα χαράματα και πάμε πάντα τελευταίοι στο σχολείο. Και ο δεύτερος κύριος τσακωμός μας είναι το ότι δεν φοράνε μπουφάν. Βρε, φορέστε μπουφάν, λέω, θα ξυλιάσετε. Παιδιά, δεν κρυώνουμε. Αυτή είναι η απάντηση, δεν κρυώνουμε. Εσύ κρυώνεις, εμείς δεν κρυώνουμε. Ο Δημητράκης μου όμως απ' την άλλη φοράει μπουφάν. Δεν φοράει το μωρό μου μπουφάν. Φοράει, γιατί έκανε κρύο το πρωί. Που φύγαμε για το σχολείο. Τι, έτσι και έτσι. Έφερε την κουκούλα από το μπουφάν. Το σκουφάκι σου το φόρεσες, αγάπη μου. Γιατί δεν κρύωνε το κεφαλάκι σου? Λοιπόν, τρώμε και επιστρέφω για να φτιάξουμε τα mac and cheese. Λοιπόν, είμαι στο σπίτι, έχω φέρει και το Βάμπι και έχω ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία για τα mac and cheese. Έχω βάλει το κοραλάκι και γίνεται και πάμε να σας δείξω τι θα χρειαστείτε για να φτιάξετε όλη την... τη σάλτσα, τέλος πάντων, για τα mac and cheese. 14 αυτοκίνητα. Λοιπόν, Vio Life. Το βρήκα στο Σκλαβενίτη, εντάξει, εγώ ακόμα και τη Βασιλόπιτα την πρωτοχρονιά το έκανα με αυτό το βούμπι. Την έκανα με ένα δύο σίγμα, Δημήτρη. Λοιπόν, την έκανα με αυτό το βούτυρο και είναι απίστευτο. Αν το βρείτε να το δοκιμάσετε, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το λουρπάκ. Είναι πάρα πολύ ωραίο βουτυράκι και είναι και vegan, 100% vegan, είναι ανάλατο, είναι free gluten, δεν έχει καθόλου γλουτένι. Είναι πολύ ωραίο βουτύρο, το βρίσκω μόνο στο Σκλαβενίτη. Εφαπορέ, ένα κουτάκι εφαπορέ, αλεύρι, τα τυριά μου, τα τριμμένα, μοτσαρέλα και τσέντα. Και θα χρειαστώ και την κρέμα γάλακτος. Τα μακαρονάκια είναι σχεδόν έτοιμα τώρα. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Θα σου φωνάξω εγώ να πάρω στο Δημήτρη μου, μου το έκλεισε στο σπίτι μου. Λοιπόν, και κρέμες γάλακτος εδώ που θα ρίξουμε. Κοιτάξτε, είναι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να είναι εύκολο, γρήγορο, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Αλλά έχει και τις θερμιδούλες του, κακά τα ψέματα, μη λέμε θερμιδούλες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα σας μιλάω γιατί πρέπει να στο μακαρονάκια, μετά θα σας κατεβάσω την κάμερα για να δείτε την διαδικασία. Λοιπόν, τα μακαρονάκια μας σε 2 λεπτά είναι έτοιμα και ξεκινάμε τη σως. Μπορείτε επίσης, αν έχετε μπέικον, να βάλετε και μπέικον, δηλαδή να το ψιλοκόψετε. Εγώ την προηγούμενη φορά έτσι το είχα κάνει, το είχα ψιλοκόψει, το είχα τσιγαρίσει
το είχα τσιγαρίσει και το είχα ρίξει μέσα στο... στη σάλτσα. Έχω σκάσει. Έφερα την κρέατα σου που μου άρεσε πάρα πολύ. Δημητράκο, ωραία γραμματάκια, ε. Μπράβο, μωράκι μου, εσύ καλό. Έτοιμα είναι τα μακαρονάκια. Οπότε σας κατεβάζω κάμερα για να ξεκινήσουμε τη σάλτσα. Σας τι κάνετε? Λοιπόν, έχουμε περάσει, όπως καταλαβαίνετε, στην επόμενη μέρα και με βλέπετε εδώ κουκουλωμένη. Κουκουλωμένη πραγματικά. Σήμερα τους πήγε ο Κώστας στο σχολείο τα παιδιά. Τα πήγε στο σχολείο ο Κώστας τα παιδιά και εγώ έμεινα σπίτι, έτσι ήμουν λίγο κουρασμένη και του λέω, άντε, του λέω, κάνε ένα ψυχικό και πηγαίνετε εσύ. Λοιπόν, και τώρα φτιάχνω λίγο καφεδάκι. Και πάμε να σας δείξω, μιας και δεν έχω ετοιμαστεί, δεν έχω ακόμα ξεκινήσει τη μέρα μου και είμαι στο σπίτι, πριν ξεκινήσω να κάνω δουλειές, το οτιδήποτε, γιατί θέλω να βγω και λίγο έξω, να πάω να αλλάξω του Δημήτρη τη φόρμα, την οποία το παιδί δεν έχω πάει ακόμα να την αλλάξω και μου λέει χθες, μαμά θα την πας. Λέω, κάποια στιγμή θα την πάω, πίστεψε με, θα την πάω. Οπότε να πάω να του κάνω μια αλλαγή τη φορμούλα του. Και γενικά έτσι θέλω να πάω και κάπου αλλού. Είπα να ανοίξω την κάμερα για να σας δείξω, παιδιά, κορίτσια μου αγαπημένα. Να σας δείξω, μέχρι να γίνω καφές, τις αγορές που έκανα από H&M. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όπως με ακούτε, το μπούκωμα είναι πολύ... Δεν έχω μπούκωμα καν τίποτα. Θα ανοίξω τα φώτα. Χαμός πίσω, έτσι βλέπετε, κάθες... Χθες κοιμηθήκαμε με τον Δημήτρη στον καναπέ, μας πήρε ο ύπνος. Χαμός. Λοιπόν, τι... Λοιπόν, ναι. Άνοιξα το ένα το δέμα και θα σας πω ότι αυτό εδώ είναι ένα μπλουζάκι, φουτεράκι, τύπου φουτεράκι. Είναι αρκετά ψηλό όμως, καμία σχέση με φούτερ. Το οποίο έκανα λάθος και είναι crop top. Βέβαια θα σας πω ότι εάν βάλεις μία μπλούζα πιο μακριά, πιο φαρδιά, εγώ το φοράω. Είναι το νούμερο medium, αλλά πιο πολύ θα το φορέσει το μαριλάκι με τις φόρμες του. Και έχω και αυτό, που το προβλέπετε το ανοίγω τώρα. Θα ανοίξουμε μαζί, γιατί αν δεν σας ανοίξω τώρα την κάμερα, με τις δουλειές και με όλα, μισό λεπτό έρχομαι.
Έρχομαι. Δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, με τις δουλειές και με όλα, δεν πρόκειται να σας τα δείξω ποτέ και θέλω να μοντάρω, να κάνω το βίντεο, να το κλείσω. Οπότε, λέω τώρα είναι η στιγμή. Λοιπόν, το μπλουζάκι αυτό ήταν στα 5,99. Πάρα πολύ οικονομικό. Αλλά βέβαια δεν είχε και τίποτε άλλο στα H&M, γιατί με το που μπήκανε οι εκτόσεις, τίποτα. Οπότε πήρα αυτό εδώ το παντελόνι, το οποίο, παιδιά, φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ φαρδί, αλλά μου άρεσε το τζιν, μου άρεσε το χρώμα. Είναι ένα γκρι, το βλέπετε. Θα το δείτε και πάνω μου, βέβαια. Α, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι σε ίσια γραμμή, αρκετά φαρδί. Και βέβαια είναι και ψηλόμεσο. Εγώ τα θέλω με τα αθλητικά, με τις μπότες μου, να το φοράω και να μου είναι άνετο. Σας το έχω ξαναπεί ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω σταματήσει να παίρνω γενικά τζιν. Γενικά παντελόνια, όχι μόνο τζιν, τα οποία είναι πολύ στενά. Το τελευταίο στενό που πήρα ήταν για την πρωτοχρονιά που δεν το έβαλα. Και δεν θυμάμαι κιόλας αν σας τα έχω δείξει ή σας τα έχω δείξει. Δεν νομίζω να σας τα έχω δείξει. Αυτά που είχα πάρει για την πρωτοχρονιά, τα οποία δεν τα βάλα ποτέ, κάπου αλλού θα τα βάλω, τέλος πάντων, από το ένα θέμα στο άλλο. Και πήρα και ένα τύπου κάργο, όχι τύπου κάργο, με τσέπες δεξιά και αριστερά, το οποίο κι αυτό είναι εξαιρετικό. Ψηλόμεσα πάντα, να ξέρετε, και αρκετά... Εδώ δεν φαίνεται το μισό. Να κλείσω αυτό. Ωραία. Ναι, καλύτερα. Για να βλέπετε το χρώμα. Είναι ένα εκρού. Δεν είναι λευκό. Είναι ένα εκρού. Εγώ το πήρα σε... Παιδιά, δεν βλέπω τη δίφλα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν βλέπω τίποτα. Για να δω. Ναι. Λοιπόν, εγώ το πήρα στο νούμερο 40. Σας το ξαναλέω γιατί ήθελα να είναι αρκετά φαρδί και ευρύχωρο. Οπότε δεν θέλω να με καταπιέσει καθόλου. Τώρα, το πώς θα το βάλει ο καθένας είναι, δηλαδή, εγώ θα με φανελάκια, με μπλουζάκια λίγο πιο στενά. Είναι πάρα πολύ ωραία και θέλω, σας το ξαναλέω, να μου είναι άνετα. Ό,τι φοράω να μου είναι άνετα, να μην με πνίγει καθόλου. Αλλά το μαύρο, παιδιά, κοριτσιά μου, και αυτό σε 40 το πήρα, είναι φανταστικά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα βάλω τώρα που θα βγω έξω και θα τα δείτε έτσι φορεμένα. Το βλέπετε, είναι... Και αυτό είναι και αρκετά φαρδικά του. Αρκετά φαρδικά του. Οπότε αυτές ήταν οι αγορές από H&M. Πάω να βάλω λίγο καφέ. Θα ψιλομαζέψω λίγο τα δωμάτια τους και ξεκινάμε. Θα σας δείξω πώς θα τα φορέσω. Εγώ τώρα το ένα από τα δύο θα βάλω. Οπότε... Κορίτσι μου. Αυτό είναι το κορίτσι μου, σας το έχω ξαναπεί. Αυτό το παιδί, εγώ το αγαπάω πάρα πολύ, αυτό το μικρό. Αυτό το μικρό, αυτή τη μικρή τη φάτσα. Τη λατρεύω. Το λατρεύω εγώ αυτό το σκύλι. Αν και είναι πονήρο, είναι μία αυτή πονήρο. Είναι μία πονήρο, σας λέω. Και έχω και έναν εδώ. Έχω και ένα παιδί. Ψυχή μου, έχω και ένα γιο, το αντράκι μου, που δεν υπάρχει καλύτερο. Κοιτάξτε εδώ φάτσα, κοιτάξτε εδώ φάτσα, κοιτάξτε εδώ φάτσα, κοιτάξτε εδώ μια φάτσα. Ωραία, στρίχε σου, βραμιάρι, βραμιάρις μου, ο βραμιάρις μου, κοιτάξτε εδώ, εδώ κοιτάξτε. Η σκιά μου είναι ο Μπούμπης, να ξέρετε. Μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκιά, σκιά, σκιά. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω να πιω λίγο καφεδάκι και τα λέμε στη συνέχεια. Έβαλα το τυραντάκι. Δεν θα βγω έτσι έξω, μην πάθετε κρίση. Λοιπόν, να το παντελόνι. Το αρκετά φαρδί, ωραίο. Είναι το νούμερο 40. Εδώ έχει τις τσέπες, είναι κλασικό κάργο, αλλά μου αρέσει γιατί είναι αρκετά μακρύ. Και τώρα δεν ξέρω τι να βάλω από πάνω, μάλλον ένα φουτεράκι θα βάλω από πάνω. Ωραίο πάντως, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ όμορφο παντελόνι. Πάω να βάλω και παπούτσια, να το δείτε και με τα παπούτσια. Πάμε να το δείτε με τα παπούτσια. Και να δείτε ότι έβαλα από πάνω και αυτό το μπλουζάκι, τέλος πάντων, το crop top.
που είχα πάρει. Και είναι και φανταστικό, σας λέω, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα βάλω αυτό να το συνδυάσω. Βέβαια βλέπετε ότι είναι πόσο κοντούλι είναι. Αλλά στα μανίκια είναι εντάξει, είναι medium. Και είμαι έτοιμη. Πάω να βαφτώ. Όχι, δεν θα βαφτώ. Θα πλύνω λίγο το πρόσωπό. Τα μαλλιά τα αφήνω έτσι και φεύγω. Και θα πάω να αλλάξω και του Δημητράκου τη φόρμα και θα γυρίσω στο σπίτι. Αλλά δεν ξέρω τι θα φάμε. Θα δούμε. Τώρα εδώ σιγά εσείς με βλέπετε, με βλέπετε. Τι μου κάνετε, τι μου κάνετε. Έχουμε περάσει σε αρκετές επόμενες ημέρες, να σας πω την αλήθεια. Και πάνω που είπα να ανοίξω την κάμερα για να κλείσω αυτό το βίντεο, συνειδητοποιώ ότι έχω ξεχάσει την κάμερα ανοιχτή και δεν έχει μπαταρία. Και τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να φορτίσω την μπαταρία της κάμερας. Τι μου κάνετε, λοιπόν, εγώ με βλέπετε ντυμένη. Έλα βρε, να δείτε, κάνε εδώ για να δείτε. Ω, να το παιδί. Έλα να πούμε μαζί καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε εδώ για να κρύβετε το φως. Είμαι έτοιμη, κλείνει σήμερα αυτό το βλογκάκι. Και έρχονται άλλα καινούργια με πολύ ωραία πραγματάκια. Καθίστε να σας βάλω γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το φως. Κοιτάξτε εδώ πώς πέφτει αυτό το φως. Άμα κάτσω έτσι εδώ. Α, βλέπετε για την κάμερα εδώ. Με βλέπετε ντυμένη, είναι 8.30 ώρα, αλλά έχω ραντεβού στις 9 να πάω να κάνω ένα λούσιμο στα μαλλιά και μία διόρθωση, διότι όπως καταλαβαίνετε, αυτό εδώ εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό. Οπότε έκλεισα πρωί-πρωί τώρα. Εδώ, δηλαδή, νομίζω ότι όσες είσαστε στο χώρο, τελικά είστε κομμότριες και αυτά, καταλαβαίνετε τι σας λέω, είναι πολύ... Το βλέπετε αυτό εδώ. Νιώθω σαν πρόβατο. Νιώθω ότι δεν έγινε καλή δουλειά εδώ. Γιατί ήθελα κάπως να τα κάνει φιλαριστά. Αλλά με μύτες, με κάπως. Αυτό τώρα το πράγμα εδώ. Είναι λες και έχει πάρει ο Κώστας τη τέτοια για το κήπο, τη μηχανή. Και έχει περάσει και με έχει κόψει. Οπότε έχω κλείσει αρκετά πρωί γιατί μετά έχουμε προπόνηση να πάμε με τον Μπάμπι. Και επειδή πραγματικά με ενοχλεί και ό,τι μας ενοχλεί πρέπει να το διορθώνουμε και να το φτιάχνουμε και να μην το αφήνουμε. Αυτά. Και θα γυρίσω. Εχθές βγήκαμε με τον Κώστα και πήγα. Οπότε πήγα Dust & Cream και πήρα 5-6 πραγματάκια έτσι πάρα πολύ έτσι μικρά. Δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά εγώ οφείλω να σας τα δείξω γιατί μπορεί κάποια να μου πει εσύ τι είναι αυτό που φοράς τα χείλια. Λέμε τώρα. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω, πίνω λίγο καφέ και φεύγω. Τα λέμε στη συνέχεια μετά για να κλείσουμε και το βιντεάκι μας. Και εδώ πάλι δεν φαίνομαι γιατί είναι το φως. Για δείτε εδώ, όχι ούτε εδώ φαίνονται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα έφτιαξα μυτούλες και κάπως διορθώθηκε η κατάσταση γιατί ήταν. Γιατί δεν μπορούσα ούτε να τα ισιώσω ούτε να κάνω τίποτα. Έπρεπε μονίμως να τα έχω σπαστά. Λοιπόν, τώρα τα έκανα φιλαριστά, μου έκανε τις μυτούλες εδώ όσο μπορούσε ο άνθρωπος να τα διορθώσει, γιατί εδώ δεν τα ήθελα εγώ τόσο πολύ κοντά. Αλλά τέλος πάντων, τώρα τα κάναμε να πέφτουνε δηλαδή κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν τα ήθελα, αυτά τα ήθελα πιο μακριά, μου τα πήρανε πιο το προηγούμενο τέλος πάντων κούρεμα που είχα κάνει, μου τα κάνανε πιο... Κοντά, τέλος πάντων, λοιπόν, βάζω στο Δημήτρη αυγά και πάμε να σας δείξω πραγματάκια που πήρα χθες, έτσι που πήγαμε μία βόλτα και έτυχε να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Οπότε μπήκα Dust & Cream και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Φύγετε από εδώ. Εδώ μέσα γίνεται, να ξέρετε, της κολάσεως. Πρέπει όταν γυρίσω, Dust & Cream.
μικρή. Λοιπόν, πρέπει όταν γυρίσω να ξεκινήσω να κάνω δουλειές. Μισό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω, γιατί πρέπει να κλείσω και αυτό το βιντεάκι για να ανέβει. Έχω γεμίσει και τρίχες εδώ πάνω. Τι πήρα από τα Stay Cream. Λίγα πράγματα, αλλά εγώ θα σας τα δείξω. Πήρα αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι για foundation. Είχε σε πολύ καλή τιμή, σε πάρα πολύ καλή τιμή το set, αλλά επειδή εγώ δεν βάφω μάτια, δεν έχω, δηλαδή δεν τα χρειάζομαι και έχω ήδη για τα αν χρειαστώ, δεν πήρα, ήθελα μεμονωμένο ένα πινελάκι για το make-up. Μου πρότεινε η κοπέλα αυτό, γιατί μου είπε η τρίχα είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε, εντάξει, δεν ήταν και ακριβά. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ μαλακή τρίχα και μου λέει θα σας απλώνει και το make-up πάρα πολύ ωραία. Οπότε η πρώτη αγορά μας είναι, αγορά μου, είναι αυτή. Βάλω μέσα. Συνεχίζω με αγαπημένο κραγιόν, το οποίο το έχω, να το, εδώ είναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πιο σκούρο από αυτό. Αυτό μου έχει τελειώσει, δεν έχει. Οπότε πήρα αυτό εδώ. Μισό να το ανοίξουμε, γιατί αυτό δεν φορά κραγιόν. Δεν έχω βαφτεί για το κομμωτήριο. Οπότε πάμε να το δούμε. Έκανε αλάκια. Τα αυγά σου τα έχω βάλει και βράζουν. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό νουτ, το οποίο εξήγησα στην κοπέλα, επειδή εγώ γενικά τα χρησιμοποιώ τα προϊόντα των Dust & Cream και μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, ότι όταν το φοράς και στεγνώνει, λιγάκι πάνω στα χείλη κόβεται. Οπότε πήρα και αυτό εδώ πέρα, το οποίο αυτό μου είπε είναι lip coat, έτσι λέγεται, το περνάς από πάνω, ώστε να μη σου κάνει αυτό το κόψιμο, όταν το περνάς. Δηλαδή τώρα που στεγνώνει, το οποίο αυτό... Το οποίο αυτό μπορείς να το βάλεις και χωρίς να βάλεις το κραγιόν, απλά να το φοράς από πάνω. Λοιπόν, πήρα άλλο ένα πινέλο, πάλι μεμονωμένο, το οποίο είναι για κοψίματα, μπορείς, μου λέει, να βάλεις και με αυτό να χρησιμοποιήσεις για foundation, αλλά εγώ το ήθελα πιο πολύ για το ρούζ και αυτά. Πήρα αγαπημένα μολύβια, τα καλύτερα μολύβια για τα φρύδια είναι αυτά, ασυζητητή. Κάτι με ενοχλεί εμένα, εδώ το φως με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν τα μολύβια από Dust & Cream αν βάφετε τα φρύδια σας. Είναι φανταστικά μολύβια. Και πάω να σβήσω το φως, περιμένετε. Τα βουλάκια σου σφιχτά τα θες, Δημήτρη μου. Α, ήρθα. Και τα δύο. Ναι, λοιπόν, έβαλα και αυτό εδώ πάνω. Και πάμε να κάνουμε φρύδι για να καταλάβετε. Αχ, θα κοιτάζω λίγο από εδώ, συγγνώμη. Όσο μπορώ τώρα για να βάψω, δεν μπορώ να το βάψω πάρα πολύ το φρύδι από εδώ. Δεν μπορώ, κάπου με μπερδεύει η κάμερα. Οπότε πάμε να το κάνουμε έτσι. Πάμε να το φτιάξω λίγο στον καθρέφτη, δεν μπορώ με τίποτα. Πάω. Τα έφτιαξα, σας τα φαίνω και κοντά. Δύο πήρα, γιατί εγώ τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα μολύβια. Και τέλος πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο αν βρεθείτε Dust & Cream και το πάρετε, θα με θυμηθείτε. Είναι κάτι σαν lip gloss, αλλά τι κάνει ουσιαστικά αυτό. Αυτό με το που το περνάς πάνω στα χείλη,
Νιώθεις ένα κάψιμο, ένα ελαφρύ τσούξιμο, δεν μην σας πούν ότι καίει πολύ, το οποίο ουσιαστικά σου τονίζει λίγο το περίγραμμα των χιλιών. Μπορείτε να το φορέσετε και σκέτο, χωρίς να φορέσετε τίποτα απολύτως. Εγώ θα το βάλω τώρα. Και έχει, το πιο σημαντικό, έχει απίστευτη γεύση. Απίστευτη. Αν βρεθείτε σε dust and cream, πάρτε το. Απλά το περνάς. Η μυρωδιά του. Και η γεύση του. Έχει φρούτα, μια φρουτένια γεύση τέλος πάντων. Και... λοιπόν, αυτές ήταν οι αγορές μου από Dust & Cream, μικρές, αλλά είναι αυτά που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, αυτά που χρειάζομαι, δεν χρειάζομαι εγώ κάτι παραπάνω, ειδικά για βάψιμο και αυτά. Μαλάκι φτιάξαμε, δουλίτσες κάναμε, φαγητάκι ελπίζω να σας αρέσει, κάπου εδώ θα σας αφήσω γιατί πρέπει να βάλω του Δημήτρη τα βουλάκια να φάει και να ετοιμάσω και τον Μπάμπη και να φύγουμε. Και εμείς, περιμένω ένα δέμα, οπότε εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το δέμα που περιμένω και ελπίζω να σας αρέσει. Μην ξεχάσετε, μου έγραψε μια κοπέλα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να λέω να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι γιατί κάτι γίνεται με τις εγγραφές. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι, είναι ένα στο προηγούμενο βιντεάκι μου το έχει γράψει η κοπέλα, οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι. Ξέρω ότι με αγαπάτε, οι περισσότερες τουλάχιστον, και ανταποδίδω και ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει το βιντεάκι αυτά τα vlog και τα έτσι, family vlogs και αυτά. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να αφήσετε ένα σχόλιο και αυτά. Φιλάκια πολλά, σας περιμένω στο επόμενο βιντεάκι. Όχι να με περιμένετε εσείς, να σας περιμένω εγώ. Φιλάκια πολλά. Bye!